Γεια σας, Γιάννη. Άρα, γαμώ την Παναγόνα, δύο παιδιά που έχει κάνει πολλά για τη Βέντερ, γαμώ την.
Πρέπει να το διαβάσει. Δηλαδή, εγώ... Μάρκο, ο κοινός Τσέλιος ψήστης. Αυτή τη στιγμή αρχίζει να λιανίζει το ψητό. Κύριος Σπύρος Μάρκο μαζί με την εγγονόλα του, την Έλενα, καμαρώνει το γιο που λιανίζει το κρέας. Ο κύριος Πρόεδρος συζητάει με τον κύριο Σπύρο Μάρκο. Η κυρία Ελένη Μάρκου παίρνει εντολές από τον άντρα της και σκουπίζει, άμα θέλει ας κάνει κι αλλιώς. Παιδιά ζώνα άντρα. Πόσο μάγκια. Μασάει τσίχλα. Ελένη, είσαι. Είμαι μαζί με τον παππού μου και μασάω τσίχλα. Εντάξει. Ο Θανάσιος Μάρκος συνεχίζει την προεργασία πριν το λιάνισμα. Όπως λένε στο χωριά, είναι ο καλύτερος ψήστης και καλύτερος κόφτης του ψημένου κρέατος. Κάψε ρέκα. Όχι. Μην αφήγεις χαρτιά μέσα. Μην αφήγεις χαρτιά μέσα. Θα φάμε και τα χαρτιά βέβαια. Κοίτα, δεν μπορεί να έχει τώρα κρέα. Όσο μπορείς, κόψε με κάτι σπατάκι αν μπορείς να Γεια σου. Κύριος Γιάννης Συντηρίου, ο κύριος Ευαγγελίου Βασίλειος, κοινός Μπίλης. Τι νοσ είναι αυτό, ρε. Κύριος Ιλιάδης. Κύριος Ευάγγελος Κυριάκου. Η Μπουκουμέ, εγώ. Αγαπητοί μου μαθητές, ευχαριστώ και εσάς για την ωραία αυτή πνευματική εκδήλωση. Τα αισθήματα είναι αμοιβαία. Όλοι σας γνωρίζετε ότι ο σκοπός της αγωγής στην εκπαίδευση είναι διτός. Αποτελείται δηλαδή από δύο σκέλη. Το ένα σκέλος ορίζει και συνιστά στο δάσκαλο να επισύσει την ψυχή του μαθητού τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Να κάνει δηλαδή το μαθητή
καλό χριστιανό, καλών και αγαθών πολίτη κατά την έκφραση των αρχαίων ημών προγόνων. Με άλλα λόγια, να οπλίσει το μαθητή με τις αρετές εκείνες που πράγματι ανεβάζουν τον άνθρωπο σε ανώτερη πνευματική σφαίρα. Οι αρετές αυτές πρέπει να καλλιεργηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο και είναι η αγάπη προς τον συνάνθρωπο, η αγάπη για την αλήθεια και την ειλικρίνεια, η αγάπη για την εργασία, την δημιουργία. Αποβλέπει στην απόκτηση γνώσεων. Τα δύο αυτά σχέδια είναι σοβαροί. Σκεφτείτε ένα επιστήμονα που λέμε μάθειες από μένα. Να σας δώσω δηλαδή γνώσεις και να σας κάνω καλούς ανθρώπους. Αν επέτυχα ή όχι σε αυτό, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα. Μπροστά μου βλέπω επιστήμονες, γεωργούς και τεχνίτες. Όλοι καλοί νοικοκυρέοι και καλοί άνθρωποι. Συνειδητοί και εργατικοί πολίτες. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά δεν είναι της παρούσης. Εξάλλου, ούκεν των πολλών το έχω. Πίνω λοιπόν στην υγεία σας όλων και εύχομαι ευτυχία και πρόοδο να υπάρχει στα σπίτια. Από εδώ από το χωριό, θέλω να με ευλογήσετε σαν πρόεδρος που είμαι στην κοινότητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάντα τέτοια να γίνονται. Καλώς ήρθατε. Μάρκο, θα γραφούν ο στροφάς τώρα. Σε ένα παρακολουθά, όχι πως θα βάλω. Λέω να ξέρεις.